Με μικροεπεισόδια σημαδεύτηκε ο σημερινός εορτασμός για την εξέγερση του Πολυτεχνείου στη Λάρισα. Μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου πέταξαν πέτρες στην πολυκατοικία όπου στεγάζεται το γραφείο του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Στέλιου Ροντούλη. Ωστόσο, μπορεί ζημιές να μην προκλήθηκαν, αλλά από εκείνο το σημείο και μετά ξεκίνησε ένταση μεταξύ των διαδηλωτών και της αστυνομίας, με αποτέλεσμα να πέσουν στην πλατεία Ταχυδρομείου χειροβομβίδες κρότου λάμψης και ένα δακρυγόνο. Κατά το επεισόδιο, έξω από το γραφείο του Υφυπουργού πραγματοποιήθηκαν δύο συλλήψεις και μία προσαγωγή. Στο μεταξύ, το απόγευμα ειρηνικά πραγματοποιήθηκαν οι δύο διαφορετικές πορείες σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Η πρώτη έγινε από το εργατικό κέντρο Λάρισας και το ΠΑΜΕ με συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία και η δεύτερη την ίδια ώρα από την ΑΔΔ στην πλατεία Νομαρχίας. Σήμερα, 38 χρόνια μετά, το μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου παραμένει διαχρονικό και επίκαιρο. Ο ελληνικός λαός αγωνίζεται για να διαφυλάξει την εθνική του κυριαρχία, την ελευθερία, την ίδια τη δημοκρατία. Διαδοχικά δεχόμαστε ταπεινωτικά μνημόνια, τα οποία έχουν οδηγήσει τους εργαζόμενους και ολόκληρη την κοινωνία στην εξαθλίωση. Συνεχίζουμε τον αγώνα για μια καλύτερη παιδεία, για καλύτερη συνθήκη ζωής, να βάλουμε φραγμό σε αυτούς που θέλουν να μας πάρουν τη ζωή μας. Πιστεύουμε ότι το μήνυμα για ψωμί, παιδεία, ελευθερία είναι άκρως επίκαιρο και στις σημερινές συνθήκες, που οι εργαζόμενοι και οι νεολαίοι μας δέχονται μια ολομέτωπη επίθεση στο σύνολο των δικαιωμάτων τους. Επομένως, πρέπει να οργανωθεί ένα πανίσχυρο λαϊκό κίνημα που θα αποκρούσει και θα ανατρέψει όσο το γρηγορότερο γίνεται αυτή τη βάρβαρη αντιλαϊκή κυβέρνηση και ταυτόχρονα θα βάλει μπροστά τη διεκδίκηση μιας άλλης εξουσίας, της λαϊκής εξουσίας, που με εργαλείο τη λαϊκή οικονομία θα δώσει λύση στα μεγάλα και οξυμένα προβλήματα για να εκπληρωθούν οι στόχοι, τα οράματα και τα ιδανικά της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Να σημειωθεί πως το γραφείο του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη φρορούνταν και έτσι δεν έγιναν επεισόδια. Λίγο μετά τις 9 το βράδυ, αστυνομικές δυνάμεις άρχισαν να απομακρύνονται από την πλατεία Ταχυδρομείου προς εκτόνωση της κατάστασης.